Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019, 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. Παρευρίσκονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγριμάκης Βασίλειος, Ανδρώνης Χαράλαμπος, Βασιλείου Μαρία, Διολέτης Αθανάσιος, Καλογριδάκης Εμμανουήλ, Κοροπούλης Γρηγόριος, Κριεκούκης Αθανάσιος, Μαρούγκα Κωνσταντίνα, Οικονόμου Δέσποινα, Παπαδόπουλος Δημήτριος, Σκανδάλη Ειρήνη, Τσάτσης Δημήτριος, Μουρατίδης Νικόλαος, Λιάσκος Δημήτριος, Παραδίση Κυριακούλα και Καρποδίνης Παναγιώτης. Κύριοι συνάδελφοι, πριν περάσω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν υπάρχουν προημερησίας, ενημερώσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις από συναδέλφους. Θέλετε το λόγο, κύριε Καρποδίνη, παρακαλώ πολύ. Στον απόϊχο των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών, θα θέλαμε και εμείς να συγχαρούμε τη νέα διοίκηση του Δήμου, όλους όσους και όσες συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές. Για μας ήταν μια αρκετά δύσκολη και κουραστική διαδικασία. Θα ήθελα να βάλω... Εμείς είμαστε από τους μεγάλους χαμένους, γιατί βλέπω ότι πολλοί πανηγυρίζουν. Για να πανηγυρίζουν κάποιοι, πρέπει κάποιοι να έχουν χάσει και μέσα στους χαμένους είμαστε και εμείς, θεωρούμε. Είχαμε ένα ποσοστό το 2014. Το ποσοστό μας αυτό έπεσε πάρα πολύ το 2019. Ήδη είμαστε σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης, ας πούμε, να βρούμε τα αίτια και να τα μελετήσουμε. Τρία θέματα θα ήθελα να βάλω για την προεκλογική περίοδο. Θα έλεγα ότι το κλίμα και η όλη προεκλογική διαδικασία θα πρέπει να είναι λίγο ένα μάθημα και για τους μεγαλύτερους και για τους μικρότερους συνδυασμούς. Εμείς θεωρούμε ότι έγιναν πράγματα τα οποία, το πω όσο γίνεται πιο κομψά, δεν τιμούν την όλη διαδικασία. Και να σταματήσω εκεί. Είχαμε βάλει και ένα ζήτημα πριν τις δημοτικές εκλογές που αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια της θητείας μιας δημοτικής αρχής. Ένα μίνιμουμ κανόνων, νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να βάλει, καθώς αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι για πολλές τοπικές εφημερίδες η ενεργή συμπολιτεία ήταν σαν να μην έπαιρνε μέρος στις εκλογές. Ένα μίνιμουμ, λοιπόν, προβολής των απόψεων των δημοτικών παρατάξεων θα πρέπει να το συναποφασίσουμε. Νομίζω ότι και ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν τους τρόπους να πιέσουν και να βάλουν και εκείνοι τους δικούς τους κανόνες για το πώς θα πρέπει να προβάλλονται οι απόψεις των παρατάξεων, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Και θα ήθελα τέλος να κάνω και μία έκκληση στις δημοτικές παρατάξεις, επειδή σαν επικεφαλής αυτή τη φορά παρακολούθησα λίγο πιο στενά τις δημοτικές εκλογές. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι δεν εκλέχτηκαν από όλους τους συνδυασμούς και έχουμε χρέος όλες οι δημοτικές παρατάξεις ή επικεφαλής ή τα πιο προβεβλημένα στελέχη τους ανθρώπους αυτούς να τους κρατήσουμε ενεργούς στην τοπική κοινωνία, να μπορούν να συμμετέχουν. Ήταν πολύ δύσκολο κάποιοι άνθρωποι να εκτεθούν στις δημοτικές εκλογές και τουλάχιστον αυτοί μπορούν να αποτελούν μία μαγιά για να ασχοληθεί περισσότερος κόσμος με τα κοινά στην πόλη. Όχι απαραίτητα σαν μόνο στην εκλογική διαδικασία, αλλά και κατά τη διάρκεια της θητείας μιας δημοτικής αρχής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Καρποδίνη. Ο κύριος Ψούνης, Δημοτικός Σύμβουλος, συμπληρώνει την απαρτία. Καλησπέρα, κύριε Ψούνη. Κύριε Λιάσκο, παρακαλώ πολύ. Θέλετε το λόγο. Εγώ από τη μεριά μου, κύριε Πρόεδρε, πρώτα θα ήθελα να συγχαρώ τους 300 περίπου συμπολίτες που συμμετείχαν στις πρόσφατες εκλογές δημοτικές και θα προχωρήσω απευθείας σε προημερησία θέματα.
Τα δύο αφορούν εσάς, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο είναι συγκεκριμένα με αυτή την κατασκευή που είχαμε συζητήσει στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, δίπλα στο θερινό κινηματογράφο. Είχατε πει ότι θα απομακρυνθεί μετά από αίτημα και του συνδημότη μας που την τοποθέτησε. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με αυτή τη συγκεκριμένη κατασκευή. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, ήρθε στα χέρια μου ένα email το οποίο έχει στείλει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου. Είχε σταλεί σε εσάς και έλεγε μάλιστα με κοινοποίηση να κοινοποιηθεί η παρούσα επιστολή στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας. Αν το θυμάστε, θα ήθελα να ξέρουμε για ποιο λόγο δεν μας έχει δοθεί ακόμα η συγκεκριμένη επιστολή. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω, όλοι γνωρίζουμε ότι πριν τις εκλογές έγινε μια παράσταση, μουσική παράσταση, τιμή προς το μεγάλο τραγουδοποιό, τον Καζατζίδη. Ήθελα να ρωτήσω, είδα ότι ένα ποσό 24.800 πληρώνεται μέσα από ένα κωδικό του Φεστιβάλ των Εσχυλίων. Για ποιο λόγο πληρώνεται μέσα από αυτό το κωδικό? Επίσης, ήθελα να ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε ότι είχαν εκδοθεί κάποια έντυπα προκειμένου να δοθούν δωρεάν στους επισκέπτες. Για ποιο λόγο δεν δόθηκαν και πώς θα πληρωθούν αυτά? Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι γνωρίζουμε ότι αυτές τις μέρες έχει πάει αντιπροσωπεία της πολιτιστικής πρωτεύουσας στη Μοσοάρα της Ρουμανίας. Και αν γνωρίζετε, μας πείτε κάτι σχετικά με τη συμμετοχή εκεί των εκπροσώπων της πολιτιστικής πρωτεύουσας για το ρεπόρτ και τι ακριβώς περιλαμβάνει το συγκεκριμένο ρεπόρτ, καθώς δεν έχουμε μια προγενέστερη ενημέρωση. Κάτι το οποίο το επισημαίνω για ακόμη μια φορά, έπρεπε αυτό να έχει γίνει, γιατί θυμάστε και εσείς πολύ καλά και μετά από δικό σας κάλεσμα, η διοίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας είχε πει ότι θα μας ενημερώνει συχνά, κάτι το οποίο δεν έκανε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Λιάσκο. Άλλος συνάδελφος θέλει πρώην μεριστή στο λόγο. Παρακαλώ πολύ. Και ο πρόεδρος του ΠΑΚΜΑ, ο κύριος Αγρημάκης. Ναι, λογικά πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι οι εκλογές τελειώσανε. Να πούμε συγχαρητήρια στους εκλεγέντες. Να πούμε ότι καμιά φορά η αξία της νίκης έχει να κάνει και με τον αντίπαλο. Δηλαδή παίρνει περισσότερη διάσταση ανάλογα με τον αντίπαλο που έχεις. Θεωρώ ότι τα ερωτήματα του κυρίου Λιάσκου παίρνουν απαντήσεις μέσα των υπηρεσιών. Αλλά οφείλω να πω όσον αφορά το έντυπο του Καζατζίδη ότι υπήρξε τυπογραφικό λάθος και μόλις διορθωθεί θα διανεμηθεί στον κόσμο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα ερωτήματα που τα περίμενα να γίνουν είναι ο καπνός που βγάζει η καμινάδα των ΕΛΠΕ σήμερα. Αν δεν το βάλετε εσείς, να το βάλω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άλλος συνάδελφος που θέλει πρώην μεριστίας. Η κυρία Οικονόμου, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, όσον αφορά το report και την εκπροσώπηση της πολιτιστικής στην Τιμισουάρα. Πήρα τον λόγο επειδή τις απαντήσεις που είχαν να κάνουν με το συγκεκριμένο report τις έδωσα εγώ μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Από το Μάρτι ήταν στα email μας οι υποχρεώσεις που είχε ο Δήμος και θα έπρεπε να απαντηθούν με βάση αυτά τα οποία είχαν στείλει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγκαιρα λοιπόν στις αρχές Απριλίου απαντήσαμε ως Δήμος στην πολιτιστική προκειμένου να τα συμπεριλάβουν στο report το οποίο κατέθεσαν, αν θυμάμαι καλά, στις αρχές Μαΐου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αύριο, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Λιάσκος, αξιολογούνται. Είναι κάτι που αφορά την πολιτιστική. Το report δεν το γνωρίζω σε όλη της την έκταση. Ξέρω μόνο τα θέματα που έχουν να κάνουν με το Δήμο και τις παρατηρήσεις που είχαμε ως Δήμος στα θέματα τα συγκεκριμένα. Επαναλαμβάνω ότι έγκαιρα είχε σταλεί στο Δήμο από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο στις αρχές Μαρτίου τα στοιχεία τα οποία έπρεπε εμείς ως Δήμος να δώσουμε προκειμένου να μεταφραστούν και να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από πλευράς Δήμου δεν πάρθηκε κάποια απόφαση επειδή ήμασταν σε περίοδο εκλογών κάποιος από εμάς να εκπροσωπεί στη Δημοτική Αρχή στην Τιμισουάρα, οπότε δεν πήγε κανένας από εμάς εκεί.
Η εκπροσώπηση της πολιτιστικής, νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά ποιοι είναι εκεί από χθες και σήμερα. Δεν έχω εγώ κάτι άλλο να πω. Δεν ξέρετε. Η διευθύνουσα σύμβουλος, η κυρία Φιλιππή, η καλλιτεχνική διευθύντρια, η κυρία Διαπούλη και η διευθύντρια των υποδομών, η κυρία Πέκη Τσολακάκη. Εάν δεν ήταν η προεκλογική περίοδος, θεωρώ ότι και εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής θα ήταν εκεί προκειμένου να δώσει και εκείνος τις απαντήσεις που οφείλει να δώσει ο Δήμος στα σημεία που τον αφορούν με βάση το report. Εκείνο που θέλω να ξαναπώ για να γίνει κατανοητό από όλους είναι ότι ο Δήμος μας έγκαιρα απάντησε σε ό,τι έπρεπε να απαντήσει από τις αρχές Απριλίου. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Σε ό,τι με αφορά, κύριε Ηλιάσκο, για το δεύτερο ερώτημα, επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς την επιστολή και το τι ακριβώς ζήταγε, θα άμεσα μέσα στην εβδομάδα θα σας απαντήσω γραπτός σε σχέση με το ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν έκανα την επικοινωνία. Για το πρώτο θέμα που θέσατε σε σχέση με την τοποθέτηση του Σταυρού στον χώρο που είναι στο παράκτιο μέτωπο, θα σας απαντήσει ο Δήμαρχος που έχει καλύτερη πληροφόρηση και ενημέρωση από μένα. Παρακαλώ πολύ, Δήμαρχε. Ο ενωτικός συνδυασμός είναι από τους συνδυασμούς που ιτήθηκε καθαρά και χωρίς καμία, πώς το λένε, το εκλογικό γεγονός είναι αδιαφυσβήτητο και η διαφορά η οποία έχει γίνει. Αρκετές φορές έχουμε βρεθεί στην αντιπολίτευση και θα βρισκόμαστε και αυτή τη φορά, εφόσον ο λαός μας έταξε στην αντιπολίτευση, θα βρεθούμε στην αντιπολίτευση. Και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε τις θέσεις μας μέσα από την αντιπολίτευση. Είναι πολύ σαφή τα πράγματα. Τώρα, για το κάποιο δεν τιμούν τη διαδικασία, νομίζω ότι έγιναν πολύ καθαρές εκλογές με συγκεκριμένο νικητή και συγκεκριμένο ηττημένος. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το πώς κέρδισε ο ένας και πώς έχασε ο άλλος. Το αποτέλεσμα είναι αδιαφυσβήτητο. Το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι σχετικά με το Σταυρό. Υπάρχουν διαδικασίες ανάμεσα στον Όλε και σε αυτόν τον κύριο που τον έβαλε και κάποια στιγμή ο Σταυρός αυτός θα φύγει από εκεί. Όσον αφορά τώρα για το θέμα του κύριου Παναγιωτόπουλου, μόλις γίνει σαφές θα δοθεί αυτό σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλου. Τώρα, το πώς θα πολιτευτούμε εμείς, κύριε Αγριμάκη, εμείς θα πολιτευτούμε ως αντιπολίτευση χωρίς κανένα έχνος λαϊκισμού. Δεν θα γίνουμε από θύματα θύτες. Και αυτό είναι μια δέσμευση δική μου ως επικεφαλής. Εμείς δεν συνομιλούμε με αυτούς που λαϊκίζαν. Εμείς συνομιλούμε με την ίδια την πόλη και τα προβλήματά της. Και ως αντιπολίτευση δεν έχουμε κανένα λόγο να ακολουθήσουμε το δρόμο τον οποίο εμείς υποστήκαμε. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν με ενδιαφέρει τι έλεγαν κάποιοι πριν. Εμένα με ενδιαφέρει πώς θα αντιπολιτευτούμε και πώς θα περάσουμε τις θέσεις μας στην κοινωνία μέσα από το πρόγραμμα του ενωτικού συνδυασμού. Λοιπόν, ορίστε κύριε Λιάσκο, παρακαλώ. Ευχαριστώ την κυρία Οικονόμη για την απάντηση που έδωσε. Απλώς ήθελα να επισημάνω ότι οι δικές σας απαντήσεις που πήγανε προς την πολιτιστική πρωτεύουσα, προς την ειδική της πολιτιστικής πρωτεύουσας, δεν ήρθαν στη Γενική Συνέλευση ώστε να γνωρίζουμε και εμείς τι ακριβώς περιέχεται μέσα σε αυτό το report που πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτι το οποίο υπήρξε μία δέσμευση από τη διοίκηση της εταιρείας ότι θα μας ενημερώνει συχνά, κάτι το οποίο δεν έκανε. Τώρα, όσο αφορά, κύριε Πρόεδρε, αυτά που ρώτησα για το μουσικό φεστιβάλ, θα πάω στις εταιρείες, αν και γνωρίζω, στην υπηρεσία, αν και γνωρίζω ποιες θα είναι οι απαντήσεις. Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι επιτέλους που κάποιοι συνάδελφοι αρχίζουν και βλέπουν καπνό και οσμίζονται ως ΜΕΣ. Ελπίζω να το κάνουν συχνά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Λιάσκο. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, περνάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτο θέμα, έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας Μηνός Απριλίου 2019 του ετήσιου προγράμματος δράσης. Κύριε συνάδελφε, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Η πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου μας, η κυρία Μαρούγκα, είναι εδώ για να απαντήσει σε πιθανά ερωτήματα. Κύριε συνάδελφε, ερωτήσεις. Ερώτηση, κύριε Καρποτίνη. Παρακαλώ πολύ. Θα μπορούσατε να μας πείτε πότε θα δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα των εσχυλίων. Έχουμε κάποια πληροφόρηση.
Αυτή ήταν μία ερώτηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση από άλλον συνάδελφο. Ο κύριος Λιάσκος, παρακαλώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ρωτήσω εδώ στην 14η δράση που μιλάει για τουριστική προβολή και επικοινωνία. Αναφέρεται ένα ποσό 12.696 ευρώ. Είναι κάτι που αφορά την τουριστική προβολή. Είχα ρωτήσει και σε προηγές Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει κάτι, κάποιο παραδοτέο? Έχει πληρωθεί κάποιο παραδοτέο? Και αν υπάρχει, πού μπορώ να έρθω να το πάρω αύριο? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιάσκο. Άλλο συνάδελφο, ερώτηση. Παρακαλώ πολύ, απαντήσεις. Κυρία Μαρούγκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να συγχαρώ τους νεοεκλεγέντες συναδέλφους και την νέα Δημοτική Αρχή, η οποία θα αναλάβει από το Σεπτέμβρη. Όσον αφορά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Εσχήλια, το πρόγραμμα την προηγούμενη Τετάρτη πέρασε από συζήτηση ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφιλούς Επιχείρησης. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αν υπάρχουν κάποιες μικρολεπτομέρειες, είναι για πολύ μικρές εκδηλώσεις ή για κινηματογραφικές ταινίες, που και αυτές επιβεβαιώνονται και άρα δεν θα υπάρξει κάποια μεταβολή όσον αφορά αυτές. Και όσον αφορά την τουριστική προβολή και επικοινωνία, θα μου επιτρέψετε να δω λίγο τα τιμολόγια αυτή τη στιγμή για να σας δώσω ακριβώς τη δαπάνη που αφορά το συγκεκριμένο ποσό και θα επανέλθω στην απάντηση. Μισό λεπτό λίγο θα ήθελα. Ευχαριστούμε, κυρία Μαρούγκα. Λοιπόν, τα τιμολόγια που αφορούν τη συγκεκριμένη δράση όσον αφορά την τουριστική προβολή είναι τα τιμολόγια που αφορούν την κυρία Πασιοπούλου Βασιλική, η οποία συνεργάζεται με το Γραφείο της Διοργάνωσης όλων των εκδηλώσεων σε αιτήσια βάση που αφορούν και το Φεστιβάλ Εσχήλια και όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Άρα είναι η μηνιαία δαπάνη που αφορά τη συγκεκριμένη συνεργασία. Το αντίστοιχο αφορά και το Loft, την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στην οποία απασχολείται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε αιτήσια βάση ο κύριος Ιωάννης Σίδερης και σε περίπτωση που χρειάζεται κάποια ενίσχυση κάποιων άλλων δράσεων, υπάρχει περαιτέρω συνεργασία με τη συγκεκριμένη κίνηση και όλα αυτά τα έχουν περάσει σε προηγούμενο χρόνο, αλλά και σε μελλοντικό στα Εσχήλια φέτος πάλι θα δείτε αντίστοιχες δαπάνες. Το κύριο Μισόπαπα, ο οποίος έχει ετοιμάσει ένα βίντεο, έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο να υπάρχει μια καταγραφή όλων των δράσεων, ώστε να δημιουργείται ένα αρχείο σχετικά με τις ετήσιες δράσεις της κοινοφελούς επιχείρησης και αυτό είναι έτοιμο. Απλώς δεν έγινε η προβολή του προεκλογικά για να μην θεωρηθεί ότι μπορεί να κατηγορηθεί ως προϊόν προσωπικής προβολής της κοινοφελούς επιχείρησης και θεώρησε ότι θα ήταν αθέμητο να είχε συμβεί αυτό σε προεκλογικό χρόνο. Και αντίστοιχα υπάρχει και το τιμολόγιο της του ΙΟΛΚ, το οποίο είναι η τελευταία πληρωμή της δαπάνης όσον αφορά τη μελέτη τουριστικής προβολής. Σήμερα στο γραφείο μου είχε μεταβεί η υπεύθυνη της συγκεκριμένης εταιρείας για να ολοκληρώσουμε κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες τις είχα εξηγήσει και στον κύριο Καρποδίνη σε προηγούμενο χρόνο. Είχαν μείνει σε κρεμότητα λόγω του διαστήματος των εκλογών. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα μπορείτε να δείτε τη συγκεκριμένη μελέτη. Είναι στην τελική της φάση με κάποιες διορθώσεις, ούτως ώστε να την λάβετε υπόψη. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της εργασίας την οποία έχει αναλάβει η εταιρεία του ΙΟΛΚ. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρούγκα. Κύριε συνάδελφε, τοποθετήσεις. Παρακαλώ, κύριε Λιάσκο, μία ερώτηση ακόμα. Τελευταία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η συγκεκριμένη εταιρεία που είπατε έχει πληρωθεί και άλλη φορά προγενέστερα? Γιατί θυμάμαι που λέγατε ότι θα μας παραδώσετε τα παραδοτεία και θα πληρωθεί μετά. Τώρα βλέπω ότι πληρώνεται πριν και ακόμα δεν έχουν έρθει παραδοτέα. Ορίστε, κυρία Μαρούγκα, παρακαλώ. Η συγκεκριμένη σύμβαση με την εταιρεία έγινε τέλος του 2018, όταν ξεκίνησε να λαμβάνει τις πληροφορίες και τα στοιχεία και έπρεπε από τη στιγμή που η συμβατική υποχρέωση όριζε ένα τέλος του χρόνου της συγκεκριμένης λήξης και έπεφτε και στο διάστημα των εκλογών, να μας έχει φέρει σε γνώση το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης μελέτης. Απλώς, όπως εξήγησα, ήταν το διάστημα που αυτό δυσκόλευε λίγο την πιο εντατική συνεργασία της ομάδας της κοινοφελούς
ολόκληρης επιχείρησης με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και γι' αυτό το λόγο είχα αναφερθεί ότι θα μας δοθούν τα υπόλοιπα στοιχεία μέχρι τέλος Μαΐου. Σήμερα σας λέω ότι έγινε η συγκεκριμένη συνάντηση και πάλι, οπότε την επόμενη εβδομάδα καταληκτικά θα υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη στα χέρια σας. Έπρεπε από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η σύμβαση και προχωρούσε και έδινε τμηματικά παραδοτέα όσον αφορά την εργασία που είχε αναλάβει, άρα και τμηματικές καταβολές έπρεπε να δοθούν στην συγκεκριμένη εταιρεία. Εμείς στηρίσαμε ακριβώς τους όρους που περιγράφει η σύμβαση. Αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε τη στιγμή που είχε η εξόφληση γίνει τον Απρίλιο να είχε δώσει και την τελική μελέτη. Παρά τα αυτά, η δέσμευση ήταν για να πάμε τέλος Μαΐου με δική μου υπετιότητα για τους λόγους όπως προανέφερα και είχα επικοινωνήσει και με τον συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Μαρούγκα. Τοποθετήσεις, συνάδελφοι. Ο κύριος Λιάσκος, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ πρώτο θα παρακαλούσα την κυρία Μαρούγκα, την κυρία Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, μόλις πάρει τη μελέτη συγκεκριμένη στα χέρια, σε με ενημερώσει να έρθω να την πάρω. Όπως επίσης θα ήθελα και να με ενημερώσετε πότε θέλετε να έρθω με ένα τηλέφωνο, από το γραφείο σας, να μου δώσετε οποιαδήποτε στοιχεία αφορών τη παράσταση του, τη μουσική παράσταση του αφιέρωμα στο Καζατζίδη. Από το γραφείο σας, στο γραφείο σας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, όσο αφορά και το έντυπο που λέχθηκε προηγουμένως ότι θα διορθωθεί, υπενθυμίζω ότι έχει βγει το έντυπο σε δεκάδες, εκατοντάδες αντίτυπα. Κατά πόσο τώρα θα συμπληρωθούν επιπλέον στοιχεία σε αυτά τα αντίτυπα, δεν είμαι τυπογράφος, δεν ξέρω τι γίνεται με το τυπογραφείο. Ελπίζω να μην πληρώσουμε επιπλέον λεφτά για άλλα αντίτυπα. Και καλό είναι να ξέρουμε ποιος θα τα έχει πληρώσει ήδη αυτά τα αντίτυπα. Καμία απάντηση δεν πήρα. Όσο αφορά το συγκεκριμένο θέμα, δεν το ψηφίζω. Ευχαριστούμε τον κύριο Λιάσκο. Κύριε Καραπαδίνη, τοποθέτηση θέλετε? Όχι, δεν ψηφίζετε. Πολύ ωραία. Κυρία Μαρούγκα, παρακαλώ πολύ. Να υπενθυμίσω ότι ο κωδικός που αναφέρεται η υλοποίηση του Φεστιβάλ Εσχυλία έχει να κάνει με την τουριστική προβολή της πόλης σύμφωνα με την αρχαιότητά της, την σύγχρονη ιστορία της και εκεί ακριβώς εδράζεται και η λειτουργία του, η διοργάνωση του Φεστιβάλ Εσχύλια. Μεταφέρθη στην Δημοτική Αρχή σε προηγούμενο χρόνο και διάστημα προς το τέλος του 2018 το αίτημα αρκετών συμπολιτών για να διοργανωθεί μια τέτοια συναυλία. Αυτή η συναυλία φυσικά δεν μπορούσε να γίνει μέσα στο χειμώνα γιατί δεν υπάρχει κλειστός χώρος που θα μπορούσε να συγκεντρώσει έναν αριθμό περίπου 2.000 ανθρώπων. Οπότε το διάστημα που μπορούσε να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη συναυλία ήταν το διάστημα του Μαΐου, γιατί στη συνέχεια ακολουθεί το Λαογραφικό Φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις πολιτιστικής και ακολούθως το Φεστιβάλ Εσχύλια. Συνεπώς, η συγκεκριμένη ας τη θεωρήσουμε προφεστιβαλική διοργάνωση, έγινε για αυτό το σκοπό και επειδή ήταν ένα αίτημα της κοινωνίας και ανθρώπων που θέλανε να τους δοθεί ευκαιρία να απολαύσουν μια τέτοια συναυλία αρχές του Μάη. Και γι' αυτό το λόγο καλύφθηκε από το συγκεκριμένο κωδικό. Η δαπάνη είναι αποκλειστικά και μόνο αυτή. Το ΦΠΑ αναφέρεται ξεχωριστά, είναι 20 ΦΠΑ. Ήταν, θεωρώ, μια επιτυχημένη διοργάνωση και όσον αφορά το συγκεκριμένο έντυπο, νομίζω ότι σας έχει απαντήσει ο κύριος Αγρημάκης γιατί αφορά το ΠΑΚΠΑ, το οποίο ήθελε να συμβάλλει από την πλευρά του για την έκδοση του συγκεκριμένου εντύπου, για την ιστορική καταγραφή της συγκεκριμένης συναυλίας. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφοι, μετά τις τοποθετήσεις, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις, ψηφίζουμε 15 υπέρ, 2 κατά. Περνάμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής του δικηγόρου Μινά Αναστασάκη αναφορικά με τον χειρισμό της αίτησης ακυρώσεως, την οποία κατέθεσε η εταιρεία WinTELA στην επικοινωνία ΑΕΒΕ κατά του Δήμου Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση την υπηρεσία. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Ο κύριος Λιάσκος. Αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, κύριε Πρόεδρε, αφορά μία κεραία κινητής τηλεφωνίας. Mm-hmm. Αλλά ειδικά αυτή η κεραία νομίζω δεν είναι στην Ελευσίνα, είναι στη Μάδρα. Ήθελα να ρωτήσω, το έχω ξαναπεί και σε άλλα δημοτικά συμβούλια.
Τελικά τι γίνεται, η μάνδρα εισπράττει, εμείς πληρώνουμε, δηλαδή πώς μπορούμε αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσουμε. Και θα ήθελα να ρωτήσω και τον γραμματέα του Δήμου, μια και βρίσκεται εδώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί ας πούμε, η μάνδρα να εισπράττει για οποιαδήποτε πράγματα και επειδή η πολυδομία ανήκει στο Δήμο Ελευσίνας και καλά κάνει και ανήκει, να είμαστε εμείς αυτοί που πληρώνουμε είτε δικηγόρους είτε άλλα έξοδα, δικαστικά ή άλλα έξοδα, όσον αφορά πολίτες που πληρώνουν στη μάνδρα στο γενικό Δήμο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λιάσκο για το ερώτημα. Υπάρχει άλλο ερώτημα από συνάδελφο. Θέλετε μία παρατήρηση, παρακαλώ πολύ κύριε Γρημάκη. Χωρίς να θέλω να δημιουργήσω καμία αντιπαράθεση, γιατί είπαμε οι εκλογές τελείωσαν, μου κάνει εντύπωση η αναφορά του κυρίου συναδέλφου σε σχέση με το καλά κάνει η πολεοδομία και παραμένει στην Ελευσίνα. Είναι λάθος τακτική του Δήμου Μάνδρας και αφήνει υπολείμματα σε σχέση με τη δράση της πολεοδομίας που ανήκει στην Ελευσίνα, γιατί δεν έχει τώρα όλα αυτά τα χρόνια και βάσει νόμου δημιουργήσει δική της πολεοδομία. Εύχομαι ο καινούριος δήμαρχος να το δει με αυτή την πλευρά. Αλλά δεν είναι ότι καλύτερο μπορούμε να πούμε για τους συμπολίτες μας ότι η πολεοδομία αυτή τη στιγμή καλά κάνει και εξυπηρετεί τη Μάντρα. Η Μάντρα γεωγραφικά είναι μια χαόδη περιοχή σε σχέση με την επιφάνειά της. Άρα σημαίνει ότι η πολεοδομία της Ελευσίνας δεν ανταποκρίνεται ή δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις εξυπηρέτησης των πολιτών μας. Και λέμε ότι καλώς έχει. Για μένα δεν έχει καλώς. Η Μάνδρα πρέπει να δημιουργήσει πολεοδομικό γραφείο όπως αναφέρεται στον νόμο. Και εύχομαι ο νέος δήμαρχος να μπει σε αυτή τη λογική. Γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία κίνηση. Αυτή είναι η παρατήρηση και χωρίς πνεύμα την παράθεση. Ευχαριστώ. Μην μπούμε σε διαδικασία συζήτηση τώρα γι' αυτό. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεση. Είναι θέμα συζήτηση. Δεν είναι αντιπαράθεση. Απλώς θα μάλλον δεν κατάλαβε ο συνάδελφος. Εγώ είπα καλά κάνει και η πολεοδομία μείνει στο Δήμο Ελευσίνας. Τώρα, συμφωνώ ότι η Μάντρα πρέπει να έχει δικιά της πολεοδομία. Είναι κάτι το οποίο η νέα δημοτική αρχή θα το κοιτάξει και ελπίζω να πετύχει αυτό που δεν πετύχατε εσείς. Τώρα όμως θα ήθελα την απάντηση. Ό,τι αφορά. Εντάξει, συνάδελφοι, μην διακόπτετε, παρακαλώ πολύ. Θα επικοινωνήσει η Δημοτική Αρχή με τον γειτονικό Δήμο και θα τα θέσει τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, μία απάντηση από τον γραμματέα, αν είναι δυνατόν. Αν με αφήσετε, θα δώσω το λόγο για να δοθεί η απάντηση. Ναι, πώς μπορούμε να κοιτάξουμε, αν υπάρχει απάντηση, θα ήθελα να ξέρω. Πώς μπορούμε να κοιτάξουμε κάτι το οποίο πληρώνει ο Δήμος, εισπράττει ο Δήμος Μάνδρας και πληρώνει ο Δήμος Ελευσίνας. Αν υπάρχει τρόπος να το κοιτάξουμε. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου μας, κύριε Παπαδόπουλο. Κάθε δικόγραφο το οποίο αφορά την πολεοδομία θέμα της Μάντρας κοινοποιείται προς τη Μάντρα και τους καλούμε να λάβουν γνώση και να αναλάβουν την υπόθεση, τη διεκπαιρέωση τουλάχιστον την νομική στα δικαστήρια, διότι είναι κάτι που τους αφορά. Το τεχνικό σκέλος μπορεί να αφορά το Δήμο. Την πολεοδομία της Ελευσίνας, το νομικό σκέλος όμως κάλλιστα μπορεί να διεκπαιρεωθεί από το Δήμο Μάντρας. Είναι πάρα πολλές. Καταρχάς, κάθε δικόγραφο που τους αφορά τους αποστέλλεται. Δυστυχώς δεν έχουμε ανταπόκριση. Και αν και εμείς δεν τα αποκριθούμε στο δικαστήριο, θα έχουμε άλλες συνέπειες ερημοδικίας. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην έχουμε τα χειρότερα, ο Δήμος Ελευσίνας παρίστανται σε αυτά τα δικαστήρια. Από εκεί και πέρα, τι προτείνεται, να κάνουμε αγωγή στο Δήμο Μάντρας και να ζητάμε τα δικαστικά έξοδα. Είναι και αυτό μια σκέψη που μας έχει περάσει. Δεν την έχουμε αποφασίσει όμως ακόμα. Λοιπόν, άλλος συνάδελφος που θέλει να κάνει τοποθέτηση. Σύμφωνα λοιπόν με τις τοποθετήσεις, ψηφίζουμε ομόφωνα. Τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής των δικηγόρων Μιχάλη Τριαλούνη και Γεωργίου Τριαλούνη αναφορικά με το χειρισμό της 568-27-3-2018 αίτησης ακυρώσεως, την οποία άσκησε ο Δημήτρης Τριφώνης κατά του Δήμου Ελευσίνας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Κύριος Λιάσκος, έχετε το λόγο. Φυσικά θα το ψηφίσω, αλλά αν και είναι ένα παρεπλήσιο με το προηγούμενο θέμα, αφορά πάλι πολεοδομικό, πάλι φαίνεται εδώ πέρα ένα κατάστημα με πολλά τετραγωνικά εισπράττει πολλά δημοτικά τέλη ο Δήμος Μάνδρας, αφορά το ίδιο. Ευχαριστούμε τον γραμματέα του Δήμου που έδωσε τουλάχιστον την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η νέα δημοτική αρχή, προκειμένου αν μπορέσει να έρθει σε συζήτηση στο Δήμο Μάνδρας να διεκπαιρεωθεί το συγκεκριμένο θέμα έτσι όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παυλόπουλος έχει το λόγο.
Η ακραία έκφραση αυτού του γεγονότος είναι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του Δήμου Μάντρας για τις πλημμύρες του Δήμου Ελευσίνας για τις πλημμύρες της Μάντρας. Πολύ ωραία. Κύριε συνάδελφοι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοποθετήσεις, ψηφίζουμε ομόφωνα. Τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωρινής προσωπαγούς θέσης ΔΕΕ χειριστών μηχανημάτων έργων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατόπιν σχετικών αποφάσεων με θέμα παρέτηση από ένδυκα μέσα. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, λήψη απόφασης περί πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Παρακαλώ πολύ, κύριε Καρποδίνη, έχετε το λόγο. Θέλετε να μας δώσετε λίγο μια εικόνα πόσοι άνθρωποι δουλεύουν εκεί αυτή τη στιγμή, τι ειδικότητες έχουν, έτσι μια γενική εικόνα, γιατί δεν το έχουμε. Άλλος συνάδελφος που έχει ερώτηση. Ωραία. Η κυρία Μαρούγκα, φαντάζομαι. Ναι, όχι. Το... Παρακαλώ πολύ, κυρία Μαρούγκα. Συγγνώμη, γιατί παρακολούθησα τη συνάδελφο. Λοιπόν, είναι 6 άτομα. Μία κοινωνική λειτουργός και μία υπεύθυνη κοινωνικής εργασίας, οικιακές βοηθοί και καθαριότητα. Είναι 6 άτομα τα οποία είναι αρκετά χρόνια στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και νομίζω ότι και θα επενθυμίσω ότι πριν από κάποιο διάστημα είχαμε πάρει μια απόφαση τους ώστε το πρόγραμμα μέχρι τέλος του έτους να μπορεί να υλοποιηθεί όσο είναι από την κοινοφιλή επιχείρηση και αντίστοιχα να μεταφερθεί στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρούγκα για την απάντηση. Βλέποντας την εισήγηση, είναι 2 ΔΕΕ νοσηλευτών, 2 υποχρεωτικές εκπαίδευση οικογενειακών βοηθών, 1 ΠΕ κοινωνιολόγος και 1 ΤΑΦΕ κοινωνική λειτουργός. Αυτές που προτείνεται τώρα για μονιμοποίηση. Το προηγούμενο διάστημα, αντίστοιχα, φαντάζομαι ότι οι θέσεις ήταν καλυμμένες. Κύριοι συνάδελφοι, τοποθετήσεις. Ναι. Κανονικά. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα, έτσι. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου λόγω προσθήκης νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της επιχείρησης Βένετ Τεχνικά Έργα ΟΜΕ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας επί της Αγροτικής Οδού Ιωάννη Αντωνάκη στη θέση Μάνδρα Λογοθέτη. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Εξ όσων γνωρίζω, έχει περάσει θέμα και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και είναι και ομόφωνη, νομίζω, η απόφαση. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Όγδο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της επιχείρησης Χημική Βιομηχανία Κορνιλάκης ΑΒΕ με χρήση του κτηρίου ΚΑΔ Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στην εκτός σχεδίου περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας στη θέση Σκλήρη επί ανώνυμης Αγροτικής Οδού. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Ισχύουν ό,τι ακριβώς ανέφερα και προηγουμένως για την προηγούμενη απόφαση. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις, παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Λιάσκος. Σα είχα ρωτήσει και προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε. Είπατε, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει πάρει απόφαση. Η Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας έχει πάρει απόφαση σχετικά με αυτά. Το έχει συζητήσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάσκο. Δεν έχει πάρει και δεν έχει συγκληθεί γιατί δεν απαιτείται.
Οπότε έχει περάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως όφιλε, έχει ψηφιστεί και έχει γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ποιότητας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσουμε εμείς. Κύριοι συνάδελφοι, άλλη ερώτηση. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ένα το θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εταιρείας Δάρας Ιωάννης και ΣΥΑ ΕΕ με χρήση εργαστήριο παραγωγής σαπουνιών απορρυπαντικών προϊόντων καθαρισμού επί ανώνυμης αγροτικής οδού κάθετης τηλεοφόρο Τιτάν ή δερβενοχωρίων στη θέση Χάβωση στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας. Κύριοι συνάδελφοι, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, συγγνώμη, διαγραφή οφειλής πρώτης δόσης τέλους σύνδεσης αποχέτευσης από βεβαιωτικό κατάλογο. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ενδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, επί αιτήματος Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας Έλευσης 2021 για την παραχώρηση χρήσης επιτήματος του ακινήτου Παλαιό Ελαιουργείο. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ερώτηση, κύριε Λιάσκο. Τοποθέτηση, παρακαλώ πολύ, κύριε Λιάσκο. Θα το ψηφίσω το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Πρόεδρε, όμως και άλλη μια φορά επισημάνω και παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει άμεσα μετά που θα επιστρέψουν από τη Ρουμανία, πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας να έρθει εδώ να μας ενημερώσει. Είναι κάτι το οποίο το έχετε ζητήσει πολλές φορές εσείς, πάλι το αποφεύγουν συχνά. Νομίζω επιτέλους αυτό πρέπει να αλλάξει. Παρακαλώ πολύ να το λάβετε υπόψη εσείς, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ από εσάς να το ζητήσετε άμεσα να έρθουν να μας ενημερώσουν πλήρως και για αυτά που είπαν και για αυτά που τους είπαν. Και όχι να περιμένουμε να τα δούμε αναρτημένα στο site της ανωνύμου εταιρείας. Νομίζω είμαστε οι μέτοχοι, πρέπει όλοι να το καταλαβαίνουμε, όλοι το ξέρουμε και έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάσκο. Θα προσπαθήσω πάλι εγγράφως να στείλω μια επιστολή για να ζητήσουμε ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, να γνωρίζετε ότι εντός του μηνός θα προκληθεί Γενική Συνέλευση του Μετόχου για να συζητήσουμε τα θέματα της πολιτιστικής. Λοιπόν, ψηφίζουμε λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου επί αιτήματος κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας για παραχώρηση χώρου στο πάρκο Μαγούλας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Το πρόγραμμα αφορά την τελετή λήξης της Περιβαλλοντικής Ακαδημίας της ΚΕΔΕ στο πάρκο της Μαγούλας. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ πολύ. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Δέκατο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, επί αιτήματος της εταιρείας Αργοναύτες ΑΕ για παραχώρηση χώρου στην πλατεία Παιδική Χαρά επί της οδού Συγκρού Δέλτα Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας στα πλαίσια κινηματογραφικής ταινίας. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε λάβει την εισήγηση. Αφορά γυρίσματα στις 6 Ιουνίου, διάρκειας 4-5 ωρών. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μάλλον αφορά κάτι με animation, είναι ουσιαστικά με comics και δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, αλλά νομίζω δεν υπάρχει θέμα της παραχώρησης του συγκεκριμένου χώρου. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση που μπορούμε να βοηθήσουμε. τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Και 14ο θέμα και τελευταίο της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, επί αιτήματος Ένωσης Ελλήνων Ραδιοσυντεχνών για παραχώρηση χώρου της Ελαιουργικής, αφορά την ετήσια Πανελλήνια Ραδιοερασιτεχνική συνάντηση
από όλη την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα για τις ημερομηνίες για το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Ιουνίου 2019. Εξ όσων γνωρίζω έχει γίνει και συνεννόηση και με τα νομικά πρόσωπα και με την ανώνυμη, την πολιτιστική ανώνυμη εταιρεία 2021. Δεν τίθεται θέμα άλλων εκδηλώσεων στο συγκεκριμένο χώρο. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση και μπορούμε να απαντήσουμε, πολύ ευχαριστώ. Τοποθετήσεις. Κύριος Λιάσκος, έχετε το λόγο. Το ψηφίσω, αλλά μια και αναφερθείτε, γιατί πάλι έχουν έρθει σε επικοινωνία πάλι με την πολιτιστή πρωτεύουσα. Εννοώ ότι εγώ προσωπικά από το γραφείο έκανα συνεννόηση για να δω αν υπάρχουν εκδηλώσεις αντίστοιχα εκείνη τις ημερομηνίες, είτε της πολιτιστικής, είτε των νομικών. Δεν υπήρχαν και γι' αυτό προτείνουμε να παραχωρηθεί και ο χώρος. Και μιλάμε για τη λειτουργική. Δεν ξέρω αν η λειτουργική περιέχεται στο ρεπόρτ που πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε δύο μέλη, έχω ρωτήσει 3-4 πράγματα για τη λειτουργική και έχουμε δύο μέλη της διοίκησης και δεν έχει απαντήσει σε τίποτα από αυτά. Δηλαδή, τι ακριβώς περιλαμβάνει, τι είναι. Δεν παίρναν μέρος στις συζητήσεις, δεν μπορούν να μας πληροφορήσουν κάτι οι συνάδελφοι που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτιστικής σχετικά με το έργο της. Τι πάνε να πούνε, τι πάνε να παραδώσουν, τι πάνε να συζητήσουν. Τουλάχιστον αυτοί είναι ενήμεροι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Λιάσκο. Άλλος συνάδελφος θέλει να κάνει τοποθέτηση. Κύριε συνάδελφε, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις, ψηφίζουμε ομόφωνα. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμβάλατε τα μέγιστα για την ολοκλήρωση ακόμα ενός συμβουλίου. Καλό βράδυ.